Το Save the Food είναι η πρώτη οργανωμένη δράση διάδοσης τροφής από ανεκτημένα αγροδιατροφικά προϊόντα των εμπόρων της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΑΘ, ο θεσμικός ρόλος της επιβάλλει την άμεση δραστηριοποίησή της στο πλαίσιο της μείωσης απώλειας τροφίμων, τηρώντας τις δεσμεύσεις της Ελλάδας και συντασσόμενοι με τις οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας. Κάνουμε μία εκδήλωση όπου προσφέρουμε 3.000 σούπες από ανακτήσιμα φρούτα και λαχανικά της αγοράς, με τη συνεργασία των εμπόρων της αγοράς, του κύριου Χαραλαμπίδη, το σύνδεσμο των εμπόρων που εκπροσωπούν εδώ, και την κρεαταγορά, σε συνεργασία με κάποιες συλλογικότητες της πόλης. Η σημερινή εκδήλωση έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι να συμβάλλουμε έστω συμβολικά στο μέτρο που μπορούμε στην ανακούφιση των κοινωνικών ευπαθών ομάδων. Και το δεύτερο όμως, που για μας είναι το πιο σημαντικό, η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή ενός προγράμματος που ξεκινήσαμε και υλοποιούμε μέσω Interact, να αξιοποιούμε τους 2-3 τόνους φρούτων και λαχανικών που πετιούνται καθημερινά από την αγορά, ενώ είναι κατάλληλα προς διατροφή απλώς για εμπορικούς λόγους, και αυτό τα λέμε και ανακτήσιμα. Είναι ένα πρόγραμμα μακροχρόνιο, οργανωνόμαστε τώρα, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του και πιστεύουμε σε πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν είμαστε το κομμάτι της αλυσίδας που βρίσκεται στη μέση. Είμαστε το χοδρεμπόριο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχουν σε καθημερινή βάση είτε μη εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να τα εμπορευτούν, τα οποία αναγκαστικά πετιούνται. Αυτά τα προϊόντα θέλουμε να σώσουμε σε συνεργασία με το σύνδεσμο των εμπόρων της κεντρικής μας αγοράς, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, να μπορούμε να συγκεντρώσουμε εμείς όλο το προϊόν, να κάνουμε τη διαλογή, να επιλέξουμε ποια είναι τα κατάλληλα για διατροφή, έχοντας και την υποστήριξη των υπηρεσιών μας που κάνουν τον έλεγχο της υγιεινής των τροφίμων, και μετά να τα διαθέσουμε με το πρόσημο πια της κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι της εμπορικής εκμετάλλευσης. Η πρωτοβουλία Save the Food έχει ως στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εθελοντών για την κυκλική οικονομία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Παράλληλα, μοιράστηκαν από την κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης 3.000 μερίδες ζεστής σούπας σε συνανθρώπους μας. Save the Food είναι η πρώτη οργανωμένη δράση όσον αφορά τη διάσωση της τροφής από ανακτημένα αγροδιατροφικά προϊόντα από τους εμπόρους της αγοράς και της κρεαταγοράς. Έχουμε κουζίνες αλληλεγγύης και σκεφτήκαμε μαζί με την κεντρική λαχαναγορά να συμμετέχουμε και να μην πετιέται πλέον τίποτε. Mm-hmm. Και αυτό είναι η πρώτη δράση. Θα συνεχίσουν κι άλλες. Σε αυτές τις μέρες που περάσαν από την προηγούμενη Παρασκευή μοιράσαμε ό,τι περίσσεψε σε πολλές οικογένειες στην πόλη μας, σε πρόσφυγες, και μαγειρέψαμε και στα στέκια μας για τον κόσμο που αυτές τις μέρες δεν είχε να φάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πετιούνται ποσότητες τεράστιες τροφίμων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ταΐσουν τον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία να ενταχθούν κοινωνικότητες, συλλογικότητες της πόλης, οι οποίες ασχολούνται με το μαγείρεμα, βοηθάνε τον κόσμο αυτές τις μέρες, και είναι πολύ καλό το ότι όλοι μαζί πήραν αυτή την πρωτοβουλία και βοηθάν σήμερα εδώ σε αυτή την αρχική εκδήλωση, στο πρώτο βήμα που εύχομαι να έχει και αρκετά βήματα και να μπορέσουν όλοι αυτοί οι τόνοι τροφής να χρησιμοποιηθούν σωστά και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Απότερο στόχος της διοίκησης της κεντρικής αγοράς είναι η δράση να αποτελέσει οδηγό για την δημιουργία μιας μόνιμης δομής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με τη συμμετοχή πολλών κεντρικών και κρατικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και ομάδων εθελοντών που θα διαχειρίζεται μη εμπορεύσιμα τρόφιμα.